Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ο Δημήτρης Γιώκας εδώ από το online περιοδικό 4στροχή.cy. Μαζί μου έχω τον ευτύχιο Έλληνα, τον διεθνή οδηγό αγώνων της Κύπρου, ο οποίος αγωνίζεται φέτος στο καταξιωμένο πρωτάθλημα Porsche Super Cup. Ευτύχιε μου, καλώς όρισες. Καλησπέρα Δημήτρη μου, τι κάνεις? Πολύ καλά, είμαι ευτύχιε. Είχαμε εκείνο τον πρώτο αγώνα, λίγο πολύ όπως τον περίμενες, στο Μοντε Κάρλο. Ιδιόμορφη πίστα, προκρίθηκε ένατος, τερμάρισε 8ος. Ποιες ήταν έτσι οι πρώτες σου εντυπώσεις? Οι πρώτες εντυπώσεις ήταν αρκετά θετικές. Κατάφερα να είμαι ο καλύτερος της ομάδας στη βαθμολογία, τη γενική και στη βαθμολογία των ομάδων. Οι υπόλοιποι teammates μου ήταν πιο πίσω από εμένα. Παρόλο που ένας ήταν πιο μπροστά, αλλά είχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα και έπρεπε να εγκαταλείψει. Το σημαντικό είναι ότι εγώ τρέχω μόνο στο Porsche Super Cup του πρωτάθλημα και οι άλλοι ήδη είχαν τρέξει δύο φορές είτε στο γαλλικό είτε στο γερμανικό πρωτάθλημα. Για μένα πιστεύω ήταν μια πάρα πολύ καλή αρχή. Θα μπορούσα να ξεκινούσα σίγουρα πέμπτος ή έκτος επειδή είχα δύο γύρους που μου έκοψαν τον καλύτερο μου γύρο άλλα αυτοκίνητα που ήταν πιο μπροστά λόγω traffic. Επειδή καταλαβαίνει στην πίστα του Μονακό να υπάρχουν 29 αυτοκίνητα μέσα στην πίστα την ίδια ώρα, ήταν πολύ, πολύ δύσκολο το θέμα traffic. Έπρεπε να ήσουν και λίγο τυχερός να βρεις το χώρο για να κάνεις τον γύρο. Αλλά τερματίσαμε 8ο στο τέλος στο Μονακό, όπου ξεκινήσεις τερματίζεις έναν περίπου. Γι' αυτό ήταν μια καλή αρχή, μια καλή βάση και εμείς προχωρούμε πιο μπροστά για καλύτερα αποτελέσματα. Πάντως είχες εξαιρετικές μάχες πάνω στην πίστα, πίεσες πάρα πολύ, σε κάποια φάση ήσουν και υπτάμενος. Ευτύχε, τι είναι αυτό που κάνει ίσως με τα Porsche Super Cup πάντα? Τόσο δύσκολο το θέμα προσπέρασμα στο Μοντε Κάρλο. Εντάξει, είναι στενή η πίστα μένα, αλλά κατά την άποψή σου... Κατά την άποψή μου, το θέμα προσπέρασμα, ειδικά αυτή τη χρονιά με το νέο το 992 το Porsche, που έχει ακόμα λίγο πιο πολλά δυναμικά από το προηγούμενο μοντέλο και επίσης το πιο μεγάλο πτερύγιο και τα πιο μεγάλα fairings μπροστά στο front bumper που υπάρχουν στο καινούριο το Porsche, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο όταν είσαι πίσω από κάποιον να τον ακολουθείς. Δηλαδή ο ακάθαρτος αέρας που βγάζει πίσω το αυτοκίνητο είναι αρκετός από τα θέματα αεροδυναμικής, ούτως ώστε όταν έρθεις πάρα πολύ κοντά, αρχίζει το αυτοκίνητο και κάνει understeer. Γι' αυτό προσπάθησα 2-3 φορές στο Μονακό να έρθω πάρα πολύ κοντά με τον αντίπαλο που είχα μπροστά μου, αλλά δυστυχώς παρολίγο να κάνω εγώ το λάθος στο τέλος και να έχουμε ένα μοιραίο αγώνα και να πω έξω. Ήμουν πάρα πολύ κοντά στο να χτυπήσω στις μπαριέρες. Αλλά εντάξει, δεν θα ήταν αγώνα στο Μονακό χωρίς να φλερτάρεις στις μπαριέρες και να πιέσεις. Γι' αυτό προσπάθησα. Στους επόμενους αγώνες πιστεύω θα είναι δύσκολο. Γι' αυτό το θέμα προκριματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Τώρα κατευθύνεσαι προς μια πολύ διαφορετική πίστα. Οι μπαριέρες είναι πολύ πιο μακριά. Μια πίστα αρκετά πιο πλατιά, προσφέρει ευκαιρίες για προσπεράσματα, ανεβάσεις, καταβάσεις, ωραίες στροφές. Αλλά πριν μου πεις για την Αυστρία, κάνουμε μια μικρή παρέθεση εδώ και πες μου, πρόσφατα έκανες δύο δοκιμαστικά ευτυχία με την ομάδα σου, την Lechner Racing. Σημείωσες πολύ καλούς χρόνους και ετοιμάζεσαι πολύ δυναμικά για την κούρσα στην Αυστρία. Πες μας για αυτά τα δοκιμαστικά. Τα δοκιμαστικά ήταν δύο μέρες στην Ουγγαρία και δύο μέρες στην Αυστρία και μία μέρα στο Βέλγιο στο Spa. Ήταν 5 μέρες. Αρχικά στην Βουδαπέστη ήμασταν μόνο η οδηγή της Lechner Racing και στην Αυστρία ήμασταν οδηγή της Lechner Racing και ακόμα κάποιοι αντίπαλοι που τρέχουν μαζί μας στο Porsche Super Cup. Στο Βουδαπέστη ήμουνα τρίτος μέσα στην ομάδα στους χρόνους. Ήμουνα 1 με 1,5 δέκατο πίσω από τους δύο ομόσταυλους μου, που οι ομόσταυλοι μου είναι αρκετά δυνατοί. Μιλούμε τώρα, ο Γκούβεν ήταν δεύτερος και προκρίθηκε πρώτος στο Red Bull Ring τον αγώνα στη Γερμανία πριν 2 εβδομάδες. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Μόντσα που είχε αγώνα το γερμανικό πρωτάθλημα,
ήταν δεύτερος. Οπότε είναι μέσα στους πρώτους δύο ή πρώτους τρεις συνέχεια και θα θεωρώ ως μια βάση για εμένα για να δω πόση διαφορά έχω από αυτόν. Αν είμαι ένα δέκατο πίσω από τον Κούβεν, τότε είμαι πάρα πολύ κοντά για έναν αποτέλεσμα που μπορεί να μας φέρει μέσα στους top 4 ή top 3 ή και ακόμα να είμαι μπροστά του. Όταν παίζουμε με ένα δέκατο δευτερολέπτου διαφορά, καταλαβαίνεις και εσύ, είναι θέμα συγκέντρωσης τύχης και να κάνεις το γύρο στα χρονομετρημένα. Σε όλα τα τεστ ήμουν πάρα πολύ κοντά, και στο Red Bull Ring και στο Βελγίο. Ήμουν με 1,5 δέκατο πίσω από τον Κούβεν, που αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, επειδή στο Μονακό ήμουνα 5 δέκατα πίσω και τώρα είμαι 1. Τώρα πιστεύω ότι θα μπορούμε να παλέψουμε για top 5 ή και για top 3. Τώρα, η άλλη μια φορά να πούμε στον κόσμο ότι ο Γκούβεν και οι υπόλοιποι και οι ανταγωνιστές σου και ο Μόσταυλη σου έχουν πολύ περισσότερα χιλιόμετρα συμπληρώνουν στα πρωταθλήματα που αγωνίζονται παραπάνω από σένα. Αλλά είναι θετικό αυτό τώρα ότι εσύ έκανες αυτά τα δοκιμαστικά, σου επέτρεψε να έρθεις πιο κοντά τους στους χρόνους και όπως λες, σε μια πίστα η οποία προσφέρει αυτές τις ευκαιρίες. Πώς βλέπεις ευτύχες στην Αυστρία? Έχουμε καταρχήν να πούμε την ερχόμενη Κυριακή η πρώτη σου κούρσα μαζί με τη Φόρμουλα 1 και μεθεπόμενη Κυριακή πάλι μαζί με τη Φόρμουλα 1 η δεύτερη κούρσα του Porsche Super Cup στην Αυστρία. Ξεκίνησε και πες μας λίγο έτσι για την πίστα και γενικότερα για την τι περιμένεις από εκεί. Κοίταξε, η πίστα προσφέρει κάποια σημεία για προσπεράσματα, 2-3 σημεία. Εγώ πιστεύω, από ό,τι είδα στον αγώνα πριν 2 εβδομάδες του γερμανικού πρωταθλήματος στο Red Bull Ring, προσφέρει για προσπέρασμα στην δεύτερη στροφή, στο τέλος της πρώτης ευθείας, και στην τρίτη στροφή, στο τέλος της δεύτερης μικρής ευθείας, που υπάρχει τα δύο τα hairpin. Αλλά πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλή έξοδο από την πρώτη στροφή ή την δεύτερη στροφή, ή να κάνει και ένα μικρό λαθάκινο ο αντίπαλος όταν τον έχεις μπροστά σου, δηλαδή να το φέρεις σε πίεση και να κάνει ένα μικρό λάθος και να μπορέσεις να κάνεις προσπέρασμα. Αλλά όπως σου είπα και πριν, το θέμα χρονομετρημένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και εγώ θα το θεωρήσω ότι αν προκριθώ τετάρτος, αν καταφέρω τρίτος ή δεύτερος, θα είμαι happy. Επειδή δεν είδα και πάρα πολλά προσπεράσματα, μόνο όταν ο αντίπαλος κάνει ένα μικρό λάθος θα μπορείς να προσπεράσεις, αλλά εντάξει, όλα μπορούν να γίνουν μέσα σε ένα αγώνα. Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, θα πιέσω όσο πιο πολύ μπορώ στα χρονομετρημένα να κάνω έναν πάρα πολύ καλό γύρο για να μπορώ να ξεκινώ στις μπροστά θέσεις και μετά ο Θεός βοηθός να κάνουμε ένα πολύ καλό αποτελεσμά και θα το πάρω εβδομάδα με εβδομάδα. Πρώτον αγώνα θα δούμε από το practice που θα είμαι, έναν περίπου στην κατάταξη. Και μετά από τα χρονομετρημένα θα κρίνουμε ένα περίπου που θα τερματίσουμε και επίσης και για τον επόμενο αγώνα. Ναι. Σίγουρα αυτά που είπες και για το Monte Carlo με το νέο αυτοκίνητο, το νέο Porsche και τα αεροδυναμικά παίζουν ρόλο. Είναι, νομίζω και φέτος θα δούμε αρκετές μάχες, αλλά αυτό που λες με την Αυστρία και θα σταθώ σε εκείνο που είπες με το με το λάθος, υπάρχουν και αρκετές στροφές ευτύχιε με αρνητική κλίση, άρα είναι εύκολο κάποιον να τον πιέσει να κάνει κάποιο λάθος, να βγει κάπως πιο ανοιχτά. Σίγουρα, όπως η στροφή, εσύ μιλάς για τη στροφή νούμερο 6, εκεί με αρνητική κλίση προς τα έξω, ότι μπορεί να, σωστά, μπορεί ή στην 6 ή στην 7 να υπάρξει κάποιο λάθος από τον αντίπαλο σου και να υπάρχει κάποια ευκαιρία να τον προσπεράσεις. Φτάνει να είσαι κοντά, ενώ αυτό που έχω προσέξει εγώ, όσο πιο κοντά είσαι, τόσο πολύ πιο δύσκολο είναι να προσπεράσεις. Είναι, λες, ας πούμε, ένας αγώνας Φόρμουλα 1 χωρίς τον DRS system, θα είναι αρκετά πιο δύσκολο, όπως βλέπαμε τα παλιά χρόνια χωρίς DRS. Έπαιζε πάρα πολύ ρόλο το καύσιμο, η στρατηγική και βάσει με αυτόν τον τρόπο οι αγώνες διαμορφώνονταν, οι κατατάξεις και προσπεράσματα κτλ. Αλλά μέσα σε ένα αγώνα που είναι sprint race όπως το δικό μας
30 λεπτών. Εγώ πιστεύω ότι είναι όλοι εμπειροί, όλοι θα προσπαθήσουν για το καλύτερο. Όλοι κάνουν λάθη σίγουρα. Εμείς θα προσπαθήσουμε με την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια να κάνω όσο πιο πολύ λίγα λάθη μπορώ, για να μπορέσω να είμαι εξ αρχής μέσα στους top 5 και να σκοράρω κάποιους πόντους. Και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει κάποιο καλό αποτέλεσμα. Πες μας και για τα ελαστικά, στα προγραμματικά και στην κούρσα, σε σχέση με το Μόντε Κάρλο, πώς βλέπεις τα πράγματα με τα ελαστικά στην Αυστρία? Με τα ελαστικά πιστεύω ότι στα χρονομετρημένα βάζουμε δύο σετ ελαστικά. Βάζουμε το ένα σετ το πρώτο 15 λεπτό και το δεύτερο σετ το δεύτερο 15 λεπτό. Αυτά τα ελαστικά που έχουμε τα Michelin, υπάρχει ένα peak στο ελαστικό, δηλαδή ο καλύτερος σου χρόνος θα είναι τον δεύτερο ή τον τρίτο γύρο και μετά τελειώνει το peak του ελαστικού. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις πιο γρήγορο χρόνο. Χάνεις αυτό το έξτρα το κράτημα που σου προσφέρει το ελαστικό. Σου το προσφέρει για μόνο δύο γύρους. Οπότε θα πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος στο πρώτο σετ να κάνω δύο γύρους γρήγορους και ακόμα δύο γύρους γρήγορους στο δεύτερο σετ για να μπορέσουμε να βγούμε μπροστά. Το θέμα ελαστικά, όπως σου είπα, για τον αγώνα μετά θα διαλέξουμε ένα από τα δύο σετ, ποιο έχει ένα γύρο πιο λίγο ή ποιο δεν έχει έναν ελαφρό flat spot και θα το χρησιμοποιήσουμε για τον αγώνα. Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα, αγωνίζεσαι ακόμη μια φορά το ίδιο weekend με το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Όπως σίγουρα θα σου κάνω την ερώτηση. Θυμάμαι όταν περιγράφαμε και εμείς τις κούρσες σου στο GP3 το 2013, είχες κάποιον ανταγωνιστή με το όνομα Carlos Sainz. Τώρα, ο Carlos Sainz είναι στην Ferrari ευτυχή. Έχεις κάποια επικοινωνία, είμαι σίγουρος, μαζί του. Πώς νιώθεις που... εντάξει, έχει προχωρήσει, έχει πάει στη Φόρμουλα 1... ποιες είναι οι απόψεις σου για αυτόν τον οδηγό? Κοίταξε, ο Carlos Sainz έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, πιστεύω, τα τελευταία χρόνια. Μετά από τον GP3 το 2013 είχε πάρα πολύ καλές ευκαιρίες στο πρωτάθλημα του World Series, στο πρωτάθλημα του GP2 και μέσα σε άλλα πρωταθλήματα να εξελιχθεί. Πιστεύω ότι είχε μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη, είχε πάρα πολύ δυνατούς πρόσφερες πίσω του, με πάρα πολύ δυνατά χρηματικά ποσά. Επίσης, το όνομα τον βοήθησε αρκετά για να βγει μέσα στα μεγάλα σαλόνια της Φόρμουλα 1. Σαν οδηγός, είναι ένας top οδηγός για μένα, αλλά όταν βλέπω οδηγούς όπως τον Sainz ή τον Kvyat και άλλους οδηγούς μέσα στον grid, σίγουρα υπάρχει μια φαντασίωση ότι θα μπορούσα να ήμουν και εγώ εκεί, θα μπορούσα και εγώ με κάποιον τρόπο, αν υπήρχαν κάποιοι τρόποι ή αν στο παρελθόν κάποια πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά, να είμαι και εγώ σε αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά εντάξει, το παίρνω πως δεν το ήθελε η μοίρα να γίνει και τώρα ακόμη ασχολούμαι με κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, ασχολούμαι ακόμα με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, σε κάτι διαφορετικό που είναι το αυτοκίνητο, αλλά πίστεψέ με, η απόλαυση μπορεί να είναι και σχεδόν η ίδια. Οπότε, ναι με το ότι είμαι εκεί, ναι με το ότι νιώθω λίγο περίεργα κάπως μερικές φορές, αλλά προσπαθώ να χαράξω το δικό μου δρόμο προς τα sports cars και με έναν goal ώστε να φτάσω μία μέρα να είμαι works driver της Porsche, της Audi, της Mercedes ή και για Formula E ή και για άλλα πρωταθλήματα που κάποιοι οδηγοί του δικού μου caliber δεν μπορούσαν να μπουν Formula 1 και κατέληξαν να είναι κάπου αλλού. Είμαι σίγουρος ότι το World Endurance Championship, για παράδειγμα, μπορεί να σου προσφέρει ακόμα και πιο σπουδαίες στιγμές αδρεναλίνης από τη σημερινή Formula 1, τον Μοναχό. Και να προσθέσω κάτι, γιατί σε ρώτησα και για τον Carlos Sainz.
Χωρίς να λέμε μεγάλες κουβέντες, σίγουρα παρατηρώντας σε πολύ στενά τότε το 2013, ήσουν πολύ πιο έτοιμος, είχες πολύ πιο καλό racecraft στις κούρσες από τον Κάρλος. Ο Κάρλος ήταν πολύ πιο πίσω εκείνα τα χρόνια από εσένα. Ήσουν πιο έτοιμος, αν θέλεις να κάνεις εσύ το άλμα προς την Φόρμουλα 1. Δεν έγινε. Σίγουρα ο Κάρλος, και εγώ τον ονομάζω πλέον τον πιο βελτιωμένο ίσως πιλότο της γενιάς του από αυτούς που πήγαν Φόρμουλα 1. Αλλά αντιλαμβάνομαι πώς νιώθεις που τους βλέπεις, εσύ ειδικά, γιατί θα μπορούσε να ήσουν εκεί. Εγώ δεν αμφιβάλλω καθόλου για αυτό θα μπορούσε να ήσουν εκεί. Αλλά κοιτάζουμε ευτύχεια, όπως είπες, το μέλλον, τα ωραία που έρχονται μαζί σου. Και Αυστρία, πες μου, οι στόχοι, είπες να προκριθείς ψηλά και περίπου, πες μας ξανά τους στόχους. Ο στόχος είναι να συνεχίσω καταρχάς να σκοράρω πόντους, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό στο Super Cup. Αν χάσεις έναν αγώνα και δεν σκοράρεις πόντους, μπορείς να πιέσεις πάρα πολύ πίσω στη βαθμολογία και δεν μπορείς να ακυρώσεις αγώνα για το πρωτάθλημα. Γι' αυτό εγώ ο στόχος μου είναι με τα testing που έχω κάνει, σίγουρα μέσα στο μυαλό μου έχω πάντα την νίκη. Αλλά είμαι και λίγο ρεαλιστής και εάν ξεκινώ πέμπτος ή τέταρτος το πρώτο weekend, πάλι θα είμαι happy, πάλι θα είμαι χαρούμενος, επειδή θα έχω ακόμα μια φορά ακόμα ένα χρονομετρημένο στην ίδια πίστα για να μπορέσω να εξελιχθώ και ίσως να ξεκινάω και στην πρώτη θέση. Θα το πάρω έτσι όπως λέμε one step at a time και μετά βλέπουμε. Πολύ ωραία. Σου το εύχομαι ολόψυχα να πάει καλά, ξεκινώντας από την πρώτη κούρσα, αυτή την Κυριακή, Porsche Super Cup, στο Red Bull Ring στην Αυστρία. Ευτύχε μου, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί και μετέπειτα, όταν θα ενδιάμεσα των δύο αγώνων. Εύχομαι. Άρα, καλές επιτυχίες και εμείς θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και θα τα πούμε σύντομα. Έγινε. Γεια χαρά. Yeah.